ό,τι και να έχω δει, ό,τι και να έχω ακούσει, ό,τι και να ξέρω, δεν προσπαθώ να το βρουθατεύσω, αλλά δεν το κάνω επίτηδε σκόπιμα. Το κάνω επειδή η ψυχή μου δεν με αφήνει να πω τι έχω δει και τι έχω κάνει. Ο Νίκος με την πρώτη ευκαιρία προσπαθεί να χτυπήσει κάτι τη ζώνη. Από τότε, στην αποχώρησή τη, η Χαμπέρι είπε ότι θα ήθελε να δει εμένα νικητή. Τρώω, επιθέσεις, κτλ. Δεν μπορώ να καταλάβω αφού τους ρίχνω την ψυχολογία. Γιατί δεν ψηφίστηκα από την πρώτη εβδομάδα. Ο Νίκος ο Μπάρτζης, όταν ήμουν εγώ τηλεθεάτρια το 2021, μου ήταν πολύ συμπαθής. Φέτος που έρχομαι σε αυτό το παιχνίδι, έχω παρατηρήσει κάποια πράγματα που δεν ήμουν ποτέ στην ίδια ομάδα με τον Νίκο, που δεν μου αρέσουν καθόλου. Και τώρα που είμαι πλέον απέναντι, έχει τύχει να μιλήσω με τους παλιούς μου συμπαίκτες και ακούω πολύ άσχημα πράγματα, επιθετικές συμπεριφορές και προς άτομα τα οποία ξέρω ότι δεν ενοχλούν ούτε μυρμήγκι. Αλλά τώρα που είμαι και στην κόκκινη ομάδα, ακούω καταστάσεις από τους κόκκινους που απορώ πώς δεν φαινόντουσαν όλα αυτά προς τα έξω. Όλα αυτά που λέει, τα λέει πίσω από την κάμερα, γιατί κατά βάθος ξέρει ότι άμα δεν καταγραφεί κάτι, δεν μπορούμε να αποδείξουμε τίποτα. Μάλλον έχει δει τα προηγούμενα Survivor και καταλαβαίνει ότι το θέμα της θυματοποίησης πιάνει. Εχθές πως είδα το Μάριο στο συμβούλιο, ήτανε ακραία διπλωμάτης. Ναι μεν είναι smooth, δηλαδή λέει έχει πει ψέματα για μένα, αλλά το έχω ξεπεράσει. Δηλαδή και τον βγάζω σέντρα, αλλά τον θέλω και από κοντά. Κάνω και παρέα μαζί του, το ψηφίζω για να μην έχω την κρίνια της υπόλοιπης ομάδας. Δεν γίνεται Μάριε. Πάρε μια θέση. Καλά, για τον Νασημακόπουλο δεν θέλω να μιλήσω, είναι όπου φυσάει ο άνεμος. Είναι 100% λόγοι συμπεριφοράς που ψηφίστηκε. Οι ιστορίες που έχουν γίνει προσπαθεί να πει μα εγώ τις έκανα. Πότε. Οκ, δεν μπορείς να βγάλεις χαζούς όλα τα παιδιά δύο ομάδων. Χρησιμοποιεί πολύ πονηρά το Στάθη, ο οποίος έχει αποχωρήσει μεν, αλλά τον θεωρεί σε ένα μήνα που τον γνώρισε φίλο του, θυσιάζομαι εγώ για σένα, είμαι εδώ να φτάσω τελικό για σένα, για να κερδίσει την εύνοια του ίδιου και την εύνοια του κοινού του Στάθη. Για τον Ηλία τον Μπόγδανο δεν σ' άκουσα να τον υποστηρίξεις, ίσα προσπαθείς να τον βάλεις με χτυπήματα ύπουλα. 2,5 χρόνια σχεδόν φίλοι, έχετε περάσει πολλά, έχετε φιλοξενηθεί στο σπίτι ο ενός του άλλου. Δεν σε είδα να τον εκτιμάς το ίδιο ή να τον στηρίζεις το ίδιο, για ένα και μόνο λόγο. Γιατί ο Μπόγδανος είναι ακόμα στο παιχνίδι και είναι ένα από τα φαβορί για να φτάσουν στον τελικό. Γι' αυτό δεν το κάνεις. Ο Στάθης λείπει. Γι' αυτό το εκμεταλλεύεσαι. Το ότι χρησιμοποιεί μια φιλία ενός μήνα με το Στάθη τόσο πολύ και λέει ο φίλος μου και παίζω για αυτόν και δεν δέχεται καν σε μένα που 2 χρόνια έχουμε περάσει πάρα πολλά μαζί να μιλήσουμε, εμένα αυτό με πικραίνει πάρα πολύ. Δεν είναι αυτός ο Νίκος που ξέρω. Το παιχνίδι τον έχει καταπιεί. Δεν μου αρέσει που ένα παιχνίδι μπαίνει πάνω από μια φιλία. Θα το διαχειριστώ. Ό,τι και να πει ο Νίκος, δεν πρόκειται να βγω να τον βγάλω σέντρα με άσχημο τρόπο. Σε ένα παιχνίδι είμαστε, Ηλία μου. Άμα έχεις τη δική σου στρατηγική και το παίζεις διαφορετικά, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Συγγνώμη, σου έχω μιλήσει όπως έχεις πει. Έχεις κατηγορήσει, μου έχεις πει ανοιχτά στο συμβούλιο, μην κάνεις παρέα με το Μαρτίκα, σε κάνει ό,τι θέλει, ότι έχουμε μιλήσει σε αφετηρίες παιχνιδιών που έχουμε παίξει αντίπαλοι και σου λέω, Ηλία μου, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μου λες, θες να βρεθούμε κι αυτά. Σου λέω να βρεθούμε να πούμε τι, αφού εσύ έχεις λοκάρει με ό,τι σου λέει ο Ηλίας. Ωραία. Ο Ηλίας ο Γκότσης. Ναι, έχω κάνει πολλές απόπειρες, Νίκο μου, να βρεθούμε το βράδυ και δεν θες. Μπορώ να το πιστέψω ότι συμβαίνει αυτό για ένα παιχνίδι. Καλέ, 5 χιλιάρικα τη βδομάδα! Τι δεν καταλαβαίνει! Άντε τώρα, κλάματα ούτε τίποτα. Βλέπει το ταλιράκι και χαίρεται, μάνα μου. Γιατί, για ποιο λόγο. Όσοι έχουν ξεχάσει πόσε εβδομάδε είναι. Σε ποια εβδομάδα είμαστε, θα είμαστε 16η, θα είμαστε σίγουρα. Τώρα τι μήνα είναι, Απρίλιο δεν έχουμε. Ναι, Φεβράριο, Μάρτιο. Πε ότι τελειώνει ο Απρίλιο. Ωραία, είμαστε 18-19 εβδομάδε. Τρει πάρα πολλέ. Έχετε καταλάβει ότι σχεδόν έχουν βγάλει ένα κατοσταρικάκι ο καθένα, έτσι 90. Άμα παίρνουν όλοι 5 χιλιάρικα, γιατί ακούγεται. Παίρνουν όλοι, βρε. Κάποιοι παίρνουν παραπάνω, ναι. Όχι, απλά για λιγότερα. Κάποιοι λένε παίρνουν λιγότερα. Λιγότερα από 5, όχι. Απλά κάποιοι παίρνουν αρκετά παραπάνω. Είχαν κάποιο minimum guarantee ότι θα έρθω, ρε παιδί μου, αλλά βρέξει χιονίστε να πάρω 100. Ας πούμε. Ναι. Έχει υποθεί αυτό στο παρελθόν. Αλλά αν έχουν φτάσει όλοι στα 90%. Καλά είσαι, δεν θες και να κερδίσεις οπωσδήποτε. Συγγνώμη, ο Μαρτίκας δεν ήταν κλίκα με Μπάρτζη και με Στάθη κάποια στιγμή. Δεν ήταν οι τρεις τους που συζητάγανε. Ναι, ναι. Τώρα ξαφνικά γιατί επιτίθεται στον Μπάρτζη για να τον βγάλει από το παιχνίδι ο Μαρτίκας. Ναι, ρε, σε αφού είναι πάρα πολύ δυνατός. Πάει για νικητής, δεν πάει και αυτός. Έχει μείνει ένας δυνατός πάρα πολύ. Ο Σάκης,
ο Μπάρτζης και ο Μάριος. Δεν παραδέχεται ποτέ ο Μαρτίκας ότι πάει για νικητής. Πάντα λέει, επειδή βλέπει τον Μπόγδανο ο Μπάρτζης ότι είναι δυνατός και είναι μέσα στο παιχνίδι και λέει όλο για τη φιλία του με τον Στάθη, που ένα μήνα μόνο τον ήξερε, ναι, και ότι εγώ θα κερδίσω το Survivor για σένα. Και όλα αυτά. Δηλαδή, εν μέρει, έχει ένα δίκιο και ο Μαρτίκας αυτά που λέει. Έχει ένα point. Ή τα κάνει για να ξεσηκώσει όλους τους υπόλοιπους εναντίον του Μπάρτζη, να τον βγάλει και αυτόν από το παιχνίδι. Δηλαδή, το σχέδιο Μαρτίκα δουλεύει ακόμα. Υπάρχει. Δουλεύει και τώρα πάμε στην Ένωση, όπου ο καθένας θα είναι μόνος του. Οπότε εδώ πέρα, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, δεν μετράει για το ποιος φέρνει νίκες. Δηλαδή, τώρα σου λέει, για δύο εβδομάδες ακόμα που έχουμε περιθώριο να φύγουν κάποιοι δυνατοί παίκτες, όταν θα πάμε μόνοι μας, πρέπει να φύγουν οι δυνατοί παίκτες. Γιατί ο καθένας παίζει για την πάρτη του. Ακριβώς. Άρα λοιπόν δεν μας νοιάζει. Σε μια εβδομάδα, έτσι. Για δύο εβδομάδες τώρα να μην φάμε και πάρα πολύ, έχουμε τις προμήθειες. Μην πω τη λέξη. Είκαμε. Εντάξει. Οπότε σου λέει τώρα, φάει τους δυνατούς για να πάμε τώρα να μείνουμε εμείς που. Όσο προλάβουμε να προχωρήσουμε. Είναι πολύ δύσκολο να φας τόσο νωρίς τον Νίκο Μπάρτζη. Τώρα αντιλαμβανόμαστε αυτό, έτσι.